Γεια σας! Σήμερα θα σας κάνω ένα haul βίντεο. Όπως βλέπετε και με τον τίτλο είναι collective haul. Έχω μαζέψει πάλι αρκετά πραγματάκια να σας δείξω. Λογικά κάθε μήνα κάποιο τέτοιο βίντεο θα κάνω, έτσι με collective haul, με μπόλικα πράγματα. Ψώνησα από ένα καινούριο site, το οποίο λέγεται Sinside, έτσι νομίζω προφέρεται. Έχει και αυτό δωρεάν μεταφορικά και έτσι μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον και ήθελα να δοκιμάσω και από αυτό το online κατάστημα. Έχω παρατηρήσει ότι είναι πιο οικονομικό από τα υπόλοιπα που έχουν δωρεάν μεταφορικά, οπότε αυτό με ενθουσίασε. Έτσι για αρχή πήρα δύο πραγματάκια να σας τα δείξω. Το ένα είναι αυτή εδώ η φόρμα. Την κοιτούσα πάρα πολύ σε πάρα πολλά online καταστήματα. Είναι έτσι γκρι με καφέ κορδονάκι, μαύρη και τελειώνει με λάστιχο στο τέλος, όχι ακριβώς λάστιχο, με πιο στενή φόρμα. Γιατί τη διάλεξα τώρα θα μου πείτε. Γιατί τη διάλεξα επειδή εγώ είμαι κοντούλα και όλες οι φόρμες, αν δεν είναι στενές κάτω, μου είναι φαρδιές, τις πατάω, σκίζονται και γίνονται χάλια. Και γι' αυτό και δεν φοράω φόρμες. Αυτή η συγκεκριμένη μου είναι μια χαρά. Έχει από πίσω τσιπούλες. Είναι περισσότερο χειμωνιάτικη θα έλεγα, αν μπορείτε να δείτε και από το ύφασμά του. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, θα τη ευχαριστηθώ τώρα όσο ακόμα έτσι κάνει λίγα κρύα, γιατί έβρεχε αυτές τις μέρες και τη φόρεσα. Οπότε είμαι ευχαριστημένη, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και πολύ οικονομική και με δωρεάν μεταφορικά. Ένα άλλο που πήρα είναι παλτό. Όπως έχετε καταλάβει, έχω λυσάξει με αυτά τα παλτό μπουφάν, όπως θέλετε πείτε τα, που έχουν γούνα μέσα, που είναι έτσι. Λοιπόν, πήρα ένα κόκκινο, ναι, το οποίο είναι έτσι μέσα. Είναι όλο, είναι έτσι όπως το βλέπετε, έχει κάτι σταμπούλες εδώ πέρα και είναι όλο μέσα γούνα, έτσι, ακόμα και τα μανίκια. Και μέσα στα μανίκια και παντού και η κουκούλα και τα πάντα του είναι έτσι. Από εδώ έχει και το λάστιχο, το οποίο μπορείτε να το δέσετε και να το κάνετε πιο μεσάτο. Το κακό είναι ότι είναι one size και πιστεύω ότι μου είναι λίγο μεγάλο. Θα μπορούσε να μου ήταν και λίγο, δηλαδή αν έχει και νουμεράκια θα ήταν λίγο καλύτερα. Και εδώ τα μανίκια του ανοίγουν, κλείνουν, μπορείτε να το γυρίσετε αν θέλετε και να το κάνετε να είναι έτσι. Όταν το είδε η φίλη μου η Φωτεινή αυτό το μπουφάν παλτό, τέλος πάντων μου λέει, τι θα ντυθείς, Ιωνούλα, όχι, βασικά Άγιο Βασιλίτσα, κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ωραίο χρωματάκι, γιατί το χειμώνα να φοράμε μόνο μαύρα και σκούρα χρώματα, ας φορέσουμε και ένα έντονο χρώμα, κόκκινο ας πούμε. Να μπει έτσι ωραία, να είναι ωραία τόσο χειμώνας, έχει και τσιπούλες εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Το καταφερστήθηκα και αυτό πάρα μα πάρα πολύ οικονομικό. Για όλα τα προϊόντα θα σας έχω link από κάτω να πάτε να τα τσεκάρετε. Οι επόμενες αγορές μου ήταν από το Sammy Dress. Από το Sammy Dress αυτή τη φορά είπα να μην πάρω ρούχα. Είπα να πάρω πινέλα και πήρα αυτά εδώ τα πινέλα, τα οποία είναι 5 και είναι από μίμηση το Real Techniques. Έχω αγοράσει τα Real Techniques τα αυθεντικά. Δεν βρίσκω και τεράστιες διαφορές να σας πω την αλήθεια. Στην ποιότητα είναι okay, είναι σχεδόν ίδια με σας πω, αλλά στο θέμα κοψίματος στο πινέλο βρίσκω διαφορές. Έλεγα να κάνω ένα βίντεο διαφορετικό, δηλαδή versus τα fake με τα real, αλλά τελικά είπα όχι άστο, δεν θα το κάνω, εκτός και αν σας ενδιαφέρει. Ας πούμε το ίδιο πινέλο που έχω της Real Techniques που είναι παρόμοιο, έχει λίγο καλύτερο κόψιμο το Real Techniques. Λοιπόν, αυτό εδώ π.χ. που είναι για τα contour εδώ πέρα, ενώ είναι πολύ καλής ποιότητας, πολύ γερό, δηλαδή δεν φεύγουμε τίποτα, δεν μαδάνε τίποτα και η λαβή τους εδώ πέρα είναι πάρα πολύ γερή, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αυθεντικά, αλλά δεν είναι τόσο καλά τα κοψίματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε τη ζελαντίνα τους εδώ πέρα ακόμα. Αυτό εδώ είναι, έχει πιο κόψιμο έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ μαλακά βασικά και στο πλήσιμο αντέχουνε. Αυτό εδώ πέρα είναι το buffering brush, το οποίο συγκρίνεται με το αυθεντικό, δηλαδή σε σύγκριση με το αυθεντικό, άμα σας τα βάλω δίπλα δίπλα σχεδόν είναι ίδια
δεν έχει κάποια διαφορά. Ίσως τις Real Techniques να είναι λίγο, να μην είναι τόσο fluffy, να είναι λίγο πιο, όχι σκληρό, πιο πυκνές τρίχες του τέλος πάντων. Και αυτό εδώ πέρα δεν έχω κάποιο παρόμοιο της Real Techniques, το συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι είναι καλό για highlighter, αυτό εδώ πέρα. Και μου αρέσουν γενικά, δεν το μετανιώνω που τα πήρα, ήταν και πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ οικονομικά. Και τα πήρα όλα μαζί. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Συγγνώμη για τα χαρατσαχρούτσα τους ήχους που κάνουν. Τέλος πάντων, ήταν πολύ καλά. Μου άρεσαν. Και αφού ξεκίνησα με τα ρούχα, είπα να συνεχίσω με τα ρούχα και μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν και έχω και καλλυντικά και μακιγιάζ και διάφορα πολλά πράγματα να σας δείξω, είπα αυτή τη φορά να ξεκινήσω με τα ρούχα και μετά να πάμε στα καλλυντικά. Ενώ στο προηγούμενο βίντεο είχα πάει πρώτα με τα καλλυντικά και μετά με τα ρούχα. Πείτε μου, τι θέλετε να σας δείχνω πρώτα όταν ψωνίζω, καλλυντικά ή ρούχα? Okay. Λοιπόν, πάμε Romwe. Λατρεία, αγάπη, έρωτας, ξέρετε το Romwe είναι κορυφή για μένα, από τα καλύτερα online shops. Λοιπόν, αυτή είναι τσάντα πήρα, σε μαύρο χρώμα. Είναι αυτό το δερματίνι, φυσικά δεν είναι αυθεντικό δέρμα. Είναι εξαιρετικής ποιότητας, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλή ποιότητα έχει. Μέσα, αν μπορείτε να δείτε, έχει και τσεπάκια. Και έχει και τσεπάκια και πώς το λένε αυτό, όταν ανοίγει τέλος πάντων. Μέσα έχει αρκετό χώρο. Έχει αυτές εδώ τις εγγράφες για λεπτομέρεια. Και έχει και ένα τσεπάκι εδώ μπροστά. Λοιπόν, το μόνο που δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο, έχει ακόμα και θυλάκι ρε παιδιά. Πολύ ωραίο. Το μόνο που δεν μου άρεσε είναι ότι μύριζε απίστευτα ψαρίλα όταν την πρωτοπήρα. Μύριζε πάρα πολύ. Έτσι έβαλα σαπούνια μέσα, αρώματα διάφορα. Την είχα αφήσει ανοιχτή για μερικές μέρες με σαπούνια μέσα και ξεμυρίζει τελείως. Τώρα δεν μυρίζει τίποτα. Δεν ήθελα να την πλύνω γιατί μπορεί, φοβήθηκα να μην χαλάσει. Αλλά με τα σαπούνια και αυτά ήταν μια χαρά. Έχει εδώ να αλλάζετε πόσο μακρύ θέλετε το λουρί ή το οτιδήποτε. Γενικά είναι φανταστική για μικρά ταξιδάκια, ακόμα και για να πάτε βόλτα. Εγώ τη χρησιμοποιώ για να πάω στο Ζάμπλ. Γιατί στο Ζάμπλ κρατάς μια τσάντα και είναι πολύ βαριά τα πράγματα. Ενώ τα βάζεις εδώ, τα έχεις στον ώμο σου και δεν κουράζεσαι καθόλου. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να σας δείξω από το Romwe και είναι τρέλα, είναι αυτό εδώ το μπουστάκι. Λοιπόν, αυτό εδώ το μπουστάκι το πήρα σε νούμερο medium. Έχει φορμουάρ εδώ μπροστά, αν μπορείτε να δείτε. Κολακεύει πάρα πολύ το στήθος. Είναι με λάστιχο εδώ πίσω. Και το φοράω με μπλουζάκια τα οποία έχουν μεγάλα σκισίματα. Π.χ. αν είχατε δει σε ένα προηγούμενο μου haul το μπλουζάκι Holy Shit, φοράω αυτό εδώ από μέσα και στις τρύπες που είναι γεμάτο τρύπες αυτό το μπλουζάκι φαίνεται υπέροχο. Έχω και κάτι άλλες μπλουζές, αυτή με τα φτερά που είχα π.χ. Και σε αυτή φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Σε δαντελένιες διαφανές έτσι να το φοράτε από μέσα είναι, τι να σας λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Σκέτο δεν θα το φορούσα ποτέ, με την κοιλιά έξω και έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά για τέτοια μπλουζάκια είναι τέλειο και έχει ακόμα και, αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, σαν λάστιχο. Είναι αυτό που κολλάει πάνω στο δέρμα για να μην πέφτει, πραγματικά φανταστικό. Μετά πήρα μια μπλούζα η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αυτή εδώ και λέει «The sun brings like a diamond». Βασικά diamond δεν λέει, αλλά το καταλαβαίνετε. Και όταν το είδα αυτό το μπλουζάκι η αδελφή μου, μου λέει «Οπ, από το τραγούδι είναι». Και λέω «Οπ, ναι». Αλλά ούτε καν, εγώ δεν το πήρα γιατί το λέει στο τραγούδι. Βλέπετε τα ταμπελάκια του Romwe, είναι φανταστικά, λες και τα έχετε πάρει από μαγαζί. Είναι αυτό το ύφασμα το πάρα πολύ μαλακό, βαβακερό θα έλεγα, πιστεύω ότι είναι βαβάκι αυτό. Είναι πάρα πολύ μαλακή, πάρα πολύ έτσι απαλή, άνετη, φανταστική, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι αρκετά χοντρή θα έλεγα. Λοιπόν, μετά πήρα μία σαλοπέτα τζιν. Σαλοπέτες είναι πάρα πολύ της μόδας τώρα. Μου λέει και η μητέρα μου πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε μία σαλοπέτα. Και λέω οκ, okay, γι' αυτό υπάρχει το Romwe. Πήρα αυτήν εδώ, σε τζιν, η οποία έχει, εγώ θέλω γενικά μακριά σορτσάκια, δεν τα φοράω πολύ κοντά τα σορτσάκια μου, έχω θέμα ας πούμε. Αλλά αυτό είναι αρκετά μακρύ, είναι ok, εδώ αν μπορείτε να δείτε. Και μ' αρέσει πολύ να το γυρνάω κιόλας, δηλαδή φανταστείτε ότι αν το γυρίσω 2-3 φορές είναι ok στο μάκρος πάλι, δεν είναι πολύ κοντό.
Έχει την τσεπούλα του εδώ πέρα. Αυτά εδώ. Εδώ πέρα μπορείτε να το κλείνετε και να το ανοίγετε. Μου είναι γενικά άνετο, το πήρα σε medium. Θα μπορούσα να το πάρω και σε small τελικά. Γιατί εντάξει, αλλά αυτά πάνε φαρδιά, δεν έχω θέμα. Έχει τσεπούλες από πίσω. Και είναι super, πολύ καλή ποιότητα και αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το φορέσω τώρα άνοιξη καλοκαίρι σίγουρα. Μετά πήρα ένα κορμάκι. Είχα λυσάξει, η αλήθεια είναι, να πάρω ένα κορμάκι το οποίο να έχει αυτό εδώ. Το τρίγωνο, που είναι see-through. Μπορείτε να βλέπετε εμένα από μέσα. Λοιπόν, είναι τα μανικάκια του έτσι και βγαίνει όμως έξω. Το πήρα σε medium και θα σας πω ότι μπορούσα και αυτό να το πάρω σε small. Αλλά δεν πειράζει, μου είναι άνετο. Είναι ωραίο. Το ρόμου επίσης έχει τη δυνατότητα να μπορείτε να στείλετε τα προϊόντα πίσω, αν είναι πολύ φαρδιά, πολύ μικρά ή το οτιδήποτε, να σας στείλουν άλλο. Δεν υπάρχει θέμα. Κανονικά, άμα δεν σας κάνει, το στέλνετε και σας στέλνουν καινούριο. Εδώ πέρα είναι see-through πάλι το σορτσάκι, το τέλος πάντων αυτό. Δεν έχει φερμουάρ από κάτω ή το οτιδήποτε. Μπαίνει σαν κορμάκι. Όχι, σαν κορμάκι ουσιαστικά. Έχει και φερμουάρ από πίσω, να ανοίγει και να κλείνει. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Σχεδόν μπορώ να το φορέσω χωρίς να ανοίξω το φερμουάρ και να το βγάλω. Όμως, να σας πω την αλήθεια, βαριέμαι να μπω στη διαδικασία να τα στείλω πίσω για να μου τα ξαναστείλουν. Οπότε λέω εντάξει, δεν πειράζει, είναι λίγο άνετο. Μετά πάμε σε ένα κολάν που πήρα γεμάτο σκισίματα. Είναι έτσι και είναι όλο μέχρι κάτω σκισίματα. Είναι πολύ κολακευτικό, εμένα μου αρέσει. Είναι έτσι ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ καλής ποιότητας και αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου κάνει, μου είναι μια χαρά στο νούμερο. Και ένα τελευταίο από το Romwe, που ήταν η μεγάλη μου αγάπη, η λατρεία μου, τη λάτρεψα αυτή την μπλούζα, τι να σας λέω τώρα. Είναι αυτή εδώ πέρα, η μαύρη, που είναι έτσι. Και είναι φανταστική, μου πάει τέλεια. Είναι φαρδιά ουσιαστικά και είναι λίγο πιο μακριά πίσω και λίγο πιο κοντή μπροστά. Τι να σας πω, λατρεύω αυτές τις μπλούζες, τις λατρεύω. Έχει και αυτά εδώ τα χέρια σκελετού που κάνει το σύμβολο της rock και έτσι. Και είναι φανταστική αυτή η μπλούζα και εκτός αυτού είναι και απίστευτη ποιότητα, απίστευτη όμως. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα μαγαζιά. Αυτή τη λάτρεψα. Ανυπομονώ να κάνει πάρα πολύ ζέστη για να τη φοράω συνέχεια. Και από ένα τελευταίο μαγαζί που έχω να σας δείξω ρούχα είναι το Choice. Δεν έχω ξαναδείξει σε βίντεο Choice, αλλά αν παρακολουθείτε το blog μου θα έχετε δει πολλά blog post που έχω πάρει πραγματάκια από εκεί. Τώρα ήρθε η ώρα να σας τα δείξω και λίγο live, έτσι να τα δείτε και λίγο στο βίντεο εκτός από τις φωτογραφίες, αν και έχω κάνει blog post για τα συγκεκριμένα προϊόντα, θα σας έχω το link από κάτω. Πάμε να δούμε το πρώτο και το λατρεμένο. Είναι αυτό εδώ το δερμάτινο jacket, το οποίο είναι αυτά τα bicycle, τα πολύ έτσι rock, αντρίλα και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι στα μανίκια του έτσι, με φερμουάρ. Εδώ πέρα κλείνει έτσι, εγώ σας το έχω κλειστό. Και να σας το ανοίξω κιόλας να δείτε πως κάθεται και ανοιγμένο. Έχει και ζωνούλα στη μέση για να γίνεται πιο μεσάτο αν θέλετε. Και ανοίγει έτσι κλασικά. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι δέρμα, εντάξει κλασικά, είναι, έχει και τη ζωνούλα του. Δεν είναι δέρμα, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Μα πάρα πολύ καλή. Έχει και εδώ πέρα φερμουάρ και εδώ πέρα στις τσεπούλες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει, το λάτρεψα. Μετά έχω να σας δείξω ένα τζιν από το ίδιο online shop, το οποίο στεναχωρήθηκα αρκετά μπορώ να πω. Διότι πάτησα και μου είναι στενό. Βασικά δεν μπορώ να το φορέσω έξω. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι γεμάτο σκισίματα. Έχει εδώ πέρα τα σκισιματάκια του, έχει και εδώ πέρα τα σκισιματάκια του. Σκέφτηκα ότι θα ήταν τέλειο για το καλοκαίρι και τέλειο για την άνοιξη κτλ. Και το χρώμα του είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν με βολεύει, είναι στενό. Οπότε σίγουρα δεν θα το βολευτώ έτσι για κάθε μέρα, δεν είναι αυτό. Αλλά εντάξει, μπορεί να χάσω κάποια κιλάκια, να το ευχαριστηθώ καλύτερα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω ένα πράγμα που δεν περίμενα να πάρω και το πήρα.
Και είναι το πρώτο μου. Πρώτη φορά αγοράζω αυτό το αντικείμενο και είναι βιβλίο. Ναι, αν βλέπετε τα βίντεο μου και αυτά, θα ξέρετε ότι εγώ δεν διαβάζω καθόλου βιβλία. Η αδελφή μου πάλι κάνει και book review και διάφορα τέτοια. Εγώ δεν το έχω με τα βιβλία. Πήρα το πρώτο μου βιβλίο, λοιπόν. Το πήρα από ένα βιβλιοπωλείο το οποίο τα έχει σχεδόν όλα τα βιβλία 3 ευρώ. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Είναι στο Περιστέρι πάντως. Ρωτήστε την αδελφή μου. Αυτή ξέρει. Και πήρα αυτό εδώ το βιβλίο. Το οποίο λέγεται E-Drugs. Το έχει γράψει ο Θοδωρής Καραγεωργίου και είναι από τις εκδόσεις Κέντρος. Λοιπόν, αυτό εδώ το βιβλίο μιλάει για τον εθισμό του ίντερνετ, μιλάει για διάφορα chat rooms, ξέρω εγώ, διαστραμμένοι ενήλικες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ψηφιακοί έρωτες, βία, διάφορα. Ό,τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Εγώ είμαι μια κολλημένη με το διαδίκτυο, δηλαδή έχω αυτή την εξάρτηση, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό. Και θέλω να διαβάσω λίγο αυτό το βιβλίο, να δω τι παραπάνω λέει από αυτά που ήδη ξέρω, για να δω τι παίζει. Εγώ γενικά προσέχω πάρα πολύ στο διαδίκτυο και με ποιους μιλάω και τι κάνω και όλα αυτά. Θα μου πεις τώρα γιατί δίδεις το πρόσωπό σου όμως στο YouTube. Εντάξει, σας έχω εμπιστοσύνη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Πάντως θέλω να το διαβάσω, έχω πολύ περιέργεια. Λέω να το αρχίσω κάποια στιγμή, αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, να κάνω κάποιο book review. Είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν πήρα μυθιστόρημα ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, γιατί πίστευα ότι αυτό θα είναι πιο ενδιαφέρον. Τώρα θα δείξει, μπορεί και να συνεχίσω να αγοράζω βιβλία και να διαβάζω, που ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, μετά έχω να σας δείξω κάποια πραγματάκια τα οποία πήρα από ένα online φαρμακείο ή online κατάστημα, τέλος πάντων. Λέγεται Farm16, πολλές YouTubers ψωνίσανε από το συγκεκριμένο. Και είπα και εγώ να κάνω τις αγορές μου. Ξέρετε πόσο λατρεύω στα προϊόντα Κορέ, προϊόντα μακιγιάζ του Κορέ. Τώρα τελευταία έχω εθιστεί, μπορώ να πω. Έχω να σας δείξω τρία πραγματάκια. Πήρα δύο κραγιόν από τη σειρά Guava, αυτά εδώ. Τα οποία ξέρετε πόσο λατρεύω αυτή τη σειρά κραγιόν του Κορέ. Είναι το 27 Mauve, λέγεται λογικά, και το 58 Wine Red. Λοιπόν, θα σας κάνω και λίγο. Σας κάνω και δύο swatch για να τα δείτε καλύτερα πώς γράφουν στο χέρι. Τα έχω βολευτεί πάρα πολύ και τα δύο. Το ένα είναι μουβέ έτσι και το άλλο είναι κόκκινο σκούρο, το οποίο έχω εθιστεί στα κόκκινα σκούρα τώρα τελευταία. Λοιπόν, αυτό είναι το 58 και το πάνω είναι το 27. Είναι πάρα πολύ ωραία χρώματα. Αυτά τα κραγιόν είναι φανταστικά, είναι ενυδατικά, είναι σταθερά, έχουν καλή απόδοση, κάνουν τα χείλη σου να φαίνονται φανταστικά, δεν ξέρω, αυτά τα κραγιόν μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπως επίσης ξέρετε ότι έχω ήδη ένα twist lipstick, αυτό εδώ, βασικά έχω ένα άλλο. Αυτό εδώ πέρα είναι το Last και αυτό είναι ένα σκούρο κόκκινο. Εντάξει, σκούρο, πώς το πάρει κανείς, είναι αυτό εδώ πέρα. Το έχω βολευτεί, το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ η απόχρωσή του με το αγαπημένο μου κραγιόν που είναι της Wet n Wild και επιτέλους βρήκα μια παρόμοια απόχρωση. Να τα ξαναδείτε έτσι όλα μαζί. Θα σας έχω τα link όλα από κάτω για τις πληροφορίες για το φαρμακείο και ξέρω εγώ όλα αυτά. Είχε αρκετά δείγματα το πακέτο μου και ήμουν πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό, μου άρεσε. Γενικά είναι πάρα πολύ καλό φαρμακείο, έχει έτσι ωραία εξυπηρέτηση και τα λοιπά. Μπείτε να το τσεκάρετε. Μετά, έκανα μια βόλτα στα Honda Center, δεν πήρα τίποτα σπουδαίο. Πήρα αποσμητικό, γιατί όπως και να το κάνουμε και καλά είναι και τα σπρέι, γιατί σας έδειξα στα αγαπημένα το σπρέι της Nivea, αλλά θέλω ρολόν, θέλω Rexona. Αγαπώ Rexona σε αποσμητικά, οπότε ήθελα να πάρω. Πήρα αυτά εδώ τα αποσμητικά της Rexona που είχε, είναι ένα σε ένα δώρο, είναι τα Tropical, με 48 ώρες, 0% αλκοόλ. Λοιπόν, στην αρχή δεν μου άρεσε το άρωμα, έλεγα ωραίο είναι, δεν είναι, δεν είχα αποφασίσει αν μου αρέσει. Τελικά μου αρέσει, το φοράω κάθε μέρα, το έχω λιώσει, θα το δείτε και στα αγαπημένα σίγουρα. Και πήρα και αυτό εδώ το μολυβάκι χιλιών της Essence, σε αυτό εδώ το χρώμα, είναι καινούριο, είναι το lip liner νούμερο 12 With Me A Rose. Και άμα σας πω ότι δεν μου άρεσε, εντάξει, είναι πολύ καλά τα μολυβάκι χιλιών της Essence, αυτό το ξέρουμε, είναι κρεμώδες, είναι πολύ ωραία, γράφουν τέλεια, είναι αυτό εδώ το χρώμα. Δεν ξέρω όμως με τι κραγιόν να το συνδυάσω, με όσα κραγιόν έχω εγώ και το έβαλα έτσι λίγο, δεν μου πολύ άρεσε. Ίσως δεν μου πάει το χρώμα.
δεν φταίει το μπουλβάκι. Τέλος πάντων, μετά έχω να σας δείξω ένα προϊόν που πήρα από το Dust and Cream. Δεν είναι κάτι σπουδαίο, ένα πραγματάκι πήρα. Είναι αυτό εδώ το άρωμα. Είναι η απομίμηση της Lady Million του Paco Rabanne. Paco Rabanne. Okay, δεν ξέρω το λέω σωστά. Και είναι ολόιδιο, ολόιδιο, ολόιδιο. Έχω ξαναπάρει άρωμα από τα Dust and Cream, έχουν πολύ καλές απομιμήσεις, έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια γενικά τα αρώματα και έκανε μόνο 3,5 ευρώ το 30ml. Λοιπόν, φανταστικό, τι να πω, σίγουρα άμα μου τελειώσω το ξαναπάρω, τώρα θα ψεκάζομαι συνέχεια. Μετά πήγα Zambl. Εντάξει, ξέρετε, το Zambl τελείωσε το μεταξύ η συνδρομή μου, είχα κάνει συνδρομή για ένα χρόνο και τελείωσε δυστυχώς, τώρα δεν ξέρω αν θα μου την ξανανεώσουν. Εύχομαι να μου την ξανανεώσουν και πάμε να σας δείξω τι πήρα για τελευταία φορά από τα Zambl. Πήρα ξηραφάκια της Big, είναι αυτό εδώ, προφανώς είναι καινούρια, είναι τα Soleil Bella με 4 λεπίδες. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω, να δούμε τι γίνεται. Πήρα ένα σαμπουάν της Johnson, απαλό για τα μάτια σαν το αγνό νερό. Γιατί όχι, κλασική αξία Johnson's, πολύ ωραία σαμπουανάκια. Μετά πήρα δύο προϊόντα από μια εταιρεία η οποία ξέρετε ότι δεν τις έχω και μεγάλη λατρεία. Είναι τα Le Petit Massage. Πήρα αυτό το σαμπουάν εδώ που είναι για θρέψη και επανόρθωση. Θα πάει δώρο στη μητέρα μου κατευθείαν αυτό το σαμπουάν. Και αυτό το αφρόλουτρο, το βούτυρο καριτέ και ακακία. Ενώ μυρίζει υπέροχα, ξέρετε ότι τα Le Petit Massage μου δημιουργούν φαγούρα. Οπότε δώρο στη μαμά και αυτό. Και ένα άλλο προϊόν το οποίο πήρα από τα Zambl είναι αυτή η CC Cream της Soleil. Έχω ακούσει κακά λόγια για την προηγούμενη CC της Soleil, για μια άλλη βασικά, που είχε πει της πολύ εντυπωσιακή συσκευασία. Και τώρα είπα να δοκιμάσω αυτήν, έχει και SPF 15, λοιπόν, θα σας πω. Δεν την έχω βάλει στο πρόσωπό μου ακόμα, λίγο στο χέρι μου που την έβαλα. Είναι πολύ ενυδατική, δεν είναι καλυπτική και... το χρώμα της είναι super. Τώρα δεν ξέρω, θα τη βάλω και στο πρόσωπο και θα σας πω. Βασικά είναι για μεγάλες ηλικίες. Οπότε αν δεν μου κάνει θα το δώσω πάλι και αυτή στη μαμά. Αυτή η φορά στα Zambl ήταν δώρα για τη μαμά. Δεν πειράζει, καλά είναι η μαμά, την αγαπάμε. Λοιπόν, και αυτό είναι το βίντεο, αυτά είναι τα προϊόντα. Ελπίζω να μην σας κούρασα, λογικά θα βγει και μεγάλο και αυτό το βίντεο. Δεν κοιτάω κάπου πόση ώρα έχει πάρει το βίντεο. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας! You're big in Japan.